Η ιστορία του βιβλίου «Πόλης, οντολογία, εκκλησιαστικό γεγονός, αναμέτρηση με τη σκέψη του Χρήστου Γιαναρά», των εκδόσεων Πορφύρα, ξεκινάει το 2017, τον Μάρτιο, στο Cambridge της Μεγάλης Βρετανίας, όπου έλαβε χώρα το δεύτερο διεθνές συνέδριο για τη σκέψη του Χρήστου Γιαναρά. Το πρώτο είχε λάβει το 2013 στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης χώρα. Και στο δεύτερο συνέδριο, σειρά ξένων διεθνών μελετητών, αλλά και Ελλήνων, μαζεύτηκαν, συνήχθησαν, ακριβώς για τη μελέτη του έργου του Χρήστου Γιαναρά στους τρεις τομείς, στα τρία πεδία που αυτό εκτείνεται. Φιλοσοφία, θεολογία και πολιτική θεωρία, πολιτική επιστήμη, πολιτική σκέψη. Το συνέδριο αυτό είχε ως αποτέλεσμα το βιβλίο «Polis Ontology, Ecclesial Event, Encountering Christos Gennaras' Thought», το οποίο εξεδόθη στο Cambridge από τον οίκο James Clark και αργότερα μεταφράστηκε στα ελληνικά, με αποτέλεσμα το βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα. Η ιδιαιτερότητά του είναι η εξής, ότι χωρίζεται σε τρία κομμάτια, σε τρεις πυλώνες. Πόλης, οντολογία, φιλοσοφία, εκκλησιαστικό γεγονός, θεολογία. Μετά από έναν πρόλογο του John Milbank, ενός κατά τη γνώμη μας τουλάχιστον πολύ σημαντικού στοχαστή και ακαδημαϊκού της Μεγάλης Βρετανίας, με διεθνή επιδραστικότητα, καθηγητής στο Πανεπιστήμιο του Nottingham, και ιδρυτής του κινήματος Radical Orthodoxy, και τι αγγλικανός ο ίδιος. Μετά από τον πρόλογο του John Milbank, που είναι και το πρώτο κείμενο του John Milbank που εκδίδεται στην Ελλάδα στα ελληνικά, ακολουθεί το πρώτο μέρος για την πολιτική σκέψη, την πολιτική θεωρία, με άρθρα του Διονύση Σκλήρη, του Αυστραλού Jonathan Cole, του Άγγελου Γουνόπουλου και του επίσης Αυστραλού Paul Tyson. Το δεύτερο μέρος, με θέμα τη φιλοσοφία, έχει άρθρα, κεφάλαια της Deborah Casewell, εμού του ιδίου, του Μαρτσέλο Λαματίνα, Ιταλός, του Ρουμάνου Ντάνιελ Ισάη και του Έλληνα Νικολάου Κοροναίου, ο οποίος τώρα ολοκληρώνει μια διδακτορική διατριβή για την φιλοσοφία της παιδείας του έργου του Χρήστου Γιαναρά στην Αγγλία. Το τρίτο μέρος, εκκλησιαστικό γεγονός, περιλαμβάνει κεφάλαια του καθηγητή του Πανεπιστήμιου του Winchester, Ανδρέα Ανδρεόπουλου, του καθηγητή του Πανεπιστήμιου του Exeter, Brandon Gallagher, και ολοκληρώνεται με ένα κείμενο που θα λέγαμε είναι κλασικό σήμερα. Το 1972, ένας νέος φοιτητής, ο Rowan Williams, έγραψε ένα κείμενο εκτενές, ένα μελέτημα, για την πρώτη εκδοχή του «Το πρόσωπο και ο έρωος» του Χρήστου Γιαναρά, όπως είχε κατατεθεί τότε ως διδακτορική διατριβή στην Καθαρέβουσα, στην Θεολογική Σχολή Θεσσαλονίκης. Ο φοιτητής αυτός ήταν ο Rowan Williams, ο 22χρονος, που αργότερα θα γινόταν καθηγητής στην Οξφόρδη και στο Cambridge, Archbishop of Canterbury, αρχιεπίσκοπος Καντουαρίας και επικεφαλής της κοινωνίας των Αγγλικανικών Εκκλησιών. Και σήμερα είναι κοσμήτορ στο κολέγιο Magdalen του Cambridge. Ακόμα και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, αυτό είναι από τα σημαντικότερα και διεισδυτικότερα μελετήματα για το πρόσωπο και ο έρωος, όχι μόνο στα αγγλικά, αλλά εν γέννη. Και εκδίδεται για πρώτη φορά μεταφρασμένο στα ελληνικά σε αυτόν τον τόπο. Ο τόμος, λοιπόν, επιδιώκει να δίνει αφενός ένα σημάδι της διεθνούς μελέτης του έργου του Χρήστου Γιαναρά σε όλα τα πεδία που αυτή η μελέτη αφορά. Ως προς τον Έλληνα αναγνώστη, ξεφεύγει από την συνήθι παρεξήγηση, αν θέλετε, ότι το έργο και η σκέψη του Χρήστου Γιαναρά είναι οι εβδομαδιαίες επιφυλίδες του, με αποτέλεσμα να μένουν απ' έξω μια σειρά από διεισδυτικές ακαδημαϊκές μονογραφίες φιλοσοφίας, θεολογίας, αλλά και κοινωνικών επιστημών. Διότι αυτός εδώ ο συλλογικός τόμος επικεντρώνεται ακριβώς εκεί, στο κατεξοχήν κυρίως έργο του Χρήστου Γιαναρά, σε αυτό που θα μείνει. Έτσι, ο Έλληνας αναγνώστης μπορεί να έρθει σε επαφή όχι μόνο με μελετήματα που αφορούν το έργο αυτού του νεοέλληνα στοχαστή, αλλά και να διαπιστώσει η διεισόμαση, αν θέλετε, την εμβέλεια αυτού του έργου στο εξωτερικό σήμερα. Νομίζουμε ότι ως εκ τούτου είναι ένα συλλογικό μελέτημα που έχει αξία και σας το προτείνουμε ενθέρμως, με ιδιαίτερη θέρμη.